Τραγικό τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισης της 36χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, Μαρίας Ιατρού, που αγνοείτο από τη Δευτέρα του Πάσχα. Η 36χρονη αισθητικός εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα του Σαββάτου, δεμένη με τη ζώνη ασφαλείας στη θέση του οδηγού σε βάθος 4 μέτρων στο βυθό του Αμβρακικού κόλπου. Πριν από λίγη ώρα, συγγενείς και φίλοι οδήγησαν την 36χρονη μητέρα στην τελευταία της κατοικία. Συντετριμμένος ο σύζυγος και η μητέρα της δεν μπορούν ακόμα να πιστέψουν το τραγικό τέλος της Μαρίας. Εκατοντάδες άνθρωποι είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στην 36χρονη μητέρα Μαρία Γιατρού. Τραγικές φιγούρες, τα τέσσερα της παιδιά, η μητέρα της και ο σύζυγός της. Στον τόπο κατοικίας της στο Λουτράκι, η 36χρονη μητέρα ήταν ιδιαίτερα αγαπητή. Όλοι είχαν να πούν μια καλή κουβέντα για την άτυχη γυναίκα που για 11 μέρες ήταν αγνοούμενη. Μια οικογένεια εξαίρετη, ο καθένας κοίταζε το σπίτι. Ήταν μια πάρα πολύ καλή κοπέλα η Μέρη. Είχε τα παιδάκια της. Ήταν ένας επίγειος άγγελος. Εξαιρετικός, γλυκύτατος, όπως είναι η μορφή της, ήταν και η ψυχή της. Αφήνει πίσω τέσσερα παιδιά. Μητέρα Ελληνίδα μάνων. Κανείς δεν περίμενε ότι η εξαφάνισή της θα εξελισσόταν με τον χειρότερο τρόπο. Δεν μπορώ να το χωνέψω πώς έγινε αυτό το πράγμα. Να φύγει από εδώ τη νύχτα και να πάει τώρα τόσο μακριά και να πάει να πέσει τώρα μέσα στη θάλασσα. Ο Θεός θα την απαλλάξει. Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε 3 χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Αμφιλοχίας, στην κατεύθυνση προς Λευκάδα, κοντά στο εκκλησάκι του Άι Γιώργη. Στον εντοπισμό της Μαρίας Ιατρού συνέβαλε μοτοσυκλετιστής από την Αμφιλοχία, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο για να επισκευάσει ακινητοποιημένο όχημα και εντόπισε την πινακίδα που είχε αποκολληθεί από το μοιραίο γκολφ, το οποίο στη συνέχεια κατέληξε στη θάλασσα. Ο οδηγός παρέδωσε την πινακίδα στην τροχέα Αμφιλοχίας, όπου στη συνέχεια με την άμεση κινητοποίηση και του λιμενικού τμήματος της περιοχής εντόπισαν την 36χρονη μέσα στο όχημά της στον βυθό του Αμβρακικού. Μιλάμε για έναν δρόμο που έχει χαρακτηριστεί από την τροχέα σαν από τους πιο επικίνδυνους δρόμους στη χώρα μας, τους 4 επικίνδυνους δρόμους. Εδώ μετράμε 32 νεκρούς τα τελευταία 10 χρόνια. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως το Σαββατοκύριακο, 22 και 23 Απριλίου, αρκετός κόσμος είχε βρεθεί στο εκκλησάκι λόγω της γιορτής του Αγίου Γεωργίου. Κανείς όμως δεν πήγε στο πίσω μέρος που θα τον οδηγούσε στον υγρό τάφο της Μαρίας. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό της άτυχης γυναίκας, δεν διαπιστώθηκαν κακώσεις, ενώ πιο πιθανή αιτία θανάτου είναι ο πνιγμός. Η κλινική εικόνα του πτώματος αλλά και τα όστρακα που είχαν ήδη προσκοληθεί στο αυτοκίνητο μαρτυρούν πως η Μαρία βρισκόταν στο νερό αρκετές μέρες, πιθανόν από τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα, οπότε και εξαφανίστηκε. Ο σύζυγος της άτυχης μητέρας είχε δηλώσει την εξαφάνισή της από την πρώτη στιγμή, ενώ μαζί με τις αρχές είχαν καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για να την εντοπίσουν. 17 του μηνός χάθηκε, η μέρα του Πάσχα. 17 του μηνός. Έφυγε να πάει σε έναν ξαδερφό της για 2 μέρες. Τελευταία επικοινωνία είχαν όταν ήταν Πρέβεζα και έπειτα χάσαμε τα ίχνη της. Εσείς ήσασταν μαζί της δηλαδή στην Πρέβεζα? Όχι, ήταν εντελώς μόνη της. Εγώ ήμουν με τα παιδιά σπίτι. Εντελώς μόνη της. Είσαστε σε διάσταση? Τίποτα. Εσείς μένετε δηλαδή πού, για να καταλάβω? Λουτράκι, Κορινθίας. Είχε πάει στην Πρέβεζα να δει τον ξάδερφό της? Δεν πήγε καν, δεν πήγε ποτέ. Ξεκίνησε να πάει στο χωριό, στην Παραμυθιά. Mm-hmm. Στην Πρέβεζα είχαν τελευταία επικοινωνία, ότι είμαι Πρέβεζα, έρχομαι. Με τον ξάδερφό της? Ναι. Mm-hmm. Και δεν επικοινωνήσαν πάλι ποτέ. Μετά το τηλέφωνο είναι κλειστό από τότε, δεν επικοινωνήσαν πάλι ποτέ. Ήταν κάτι που το συνήθιζε να φεύγει και να ποτέ, βγει στο πρώτη φορά. Η όμορφη αισθητικός, η οποία ήταν μητέρα 4 παιδιών, εξαφανίστηκε τη Δευτέρα του Πάσχα από το Λουτράκι όπου έμενε. Οδηγούσε με προορισμό την Παραμυθιά Θεσπρωτείας, όπου θα φιλοξενούνταν στο σπίτι του ξαδέλφου της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε πει στον σύζυγό της και τα παιδιά τους ότι ήταν πιεσμένη ψυχολογικά και ήθελε να φύγει λίγες μέρες για να ηρεμήσει. Μόλις μπήκε στο αυτοκίνητο, πήρε τηλέφωνο στενή φίλη της στην Αθήνα, αλλά εκείνη κοιμόταν και δεν το σήκωσε. Αμέσως μετά άρχισε να επικοινωνεί με μηνύματα μέσω Facebook με τον ξάδελφό της που μένει με την οικογένειά του στην Παραμυθιά, από όπου καταγόταν και η ίδια.
Του ζήτησε να την φιλοξενήσει λίγες μέρες στο σπίτι του και εκείνος δέχτηκε. Στη μία τα ξημερώματα του έστειλε το πρώτο μήνυμα ότι είναι καθοδόν. Στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα ήταν το τελευταίο μήνυμα που αντάλλαξε με τον ξάδερφό της. Του είπε ότι βρίσκεται στην Πρέβεζα και ότι θα καθυστερούσε να φτάσει στην Παραμυθιά. Μου έστειλε ένα μήνυμα κατά τη μία παρά, μία ώρα, πού είσαι και τα λοιπά. Λέει, έρχομαι προς τα μέρη σου. Θα μπορεί να με φιλοξενήσεις. Τι πλάκα μου κάνει, μόλις λέω ανέβα πάνω. Εντάξει. Υπάρχει μια συνομιλία μέχρι τις 4:17 και μετά χρόνια τα ρίχνω. Πού είσαι Μαρία, κοντά που συνάρτανε, σταματήσανε για έλεγχο. 4:17, πού είσαι Μαρία, είμαι Πρέβεζα, θα καθυστερήσω λίγο. Και μετά χαθήκαν τα ρίχνω. Πέρασαν τρεις μέρες, νομίζοντας εγώ ότι άλλαξε γνώμη, ότι πήγε σε κάποιον άλλο διάμεσο, δηλαδή σε μια ξαδέρφη για να πάει λέγοντας και ήθελα να το πει στο σπίτι της. Ήταν λίγο πιεσμένη η κοπέλα με το λεγόμενο του άντρα του και ζήτησε λίγο, δηλαδή 2-3 μέρες να ηρεμήσει. Τίποτα το περίεργο. Τις έρευνες για την υπόθεση έχουν ήδη αναλάβει κατόπιν εντολής του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αγρινίου, το Τμήμα Τροχέας Αμφιλοχίας και το Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου Κορινθίας. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια εντολή, η κυρία Προανάκριση θα διενεργηθεί από τους αστυνομικούς του Τμήματος Λουτρακίου, αφού εκεί κατοικούσε 36χρονη.